Καλώς ήρθατε ξανά στην παρέα μας και ελάτε να γυρίσουμε σελίδα στο τηλεοπτικό μας μαγκαζίνο και να υποδεχτούμε δύο υπέροχα και ταλαντούχα πλάσματα. Τους κλέψαμε από τις πρόβες που κάνανε και είναι εδώ για να μιλήσουν για μια παράσταση που αγαπούν πάρα πολύ και την υποστηρίζουν με σθένος. Ξεχώρισε, συνέβη αυτό το μαγικό από στόμα σε στόμα από όταν ξεκίνησε στο Εθνικό Θέατρο, συνεχίζει να έχει ζωή και να υπάρχει στο θεατρικό σαν είδη στην Αθήνα και μόνο για απόψε το βράδυ κινηματοθέατρο Αστόρια και μια αληθινή συγκλονιστική ιστορία που δίχασε κάποτε την Ελλάδα που συνηθίζει ιστορικά να διχάζεσαι, ζωντανεύει επί σκηνής. Για την Ελένη. Για ποιαν Ελένη. Για ποια Ελένη όμως και ποια είναι αυτή η Ελένη Παπαδάκη που ερμηνεύει τόσο εξαιρετικά η Μαρία Κίτσου. Οπότε να καλωσορίσουμε την ηθοποιό κοντά μας. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και το σκηνοθέτη της παράστασης, τον Μάνο Καρατζογιάννη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Για πρώτη φορά εκτός Αθηνών η παράσταση αυτή. Ναι. Ξεκινάμε από το Ηράκλειο. Και είναι χαρά μας. Να πούμε όμως ποια ήταν αυτή η Ελένη Παπαδάκη. Λοιπόν, η Ελένη Παπαδάκη ήταν μια γυναίκα που μεσουράνησε στο Μεσοπόλεμο, ηθοποιός καταρχάς. Ίσως η μεγαλύτερη θεατρίνα του καιρού της. Τι ίσως. Λοιπόν, η οποία είχε πλατιά. Οι μαρτυρίες και οι κριτικές, ναι. Αυτό λένε. Ακριβώς. Ότι ήταν. Ακόμα και στα ρολάκια που τη δίνανε, επειδή πολεμήθηκε πάρα πολύ από συναδέλφους της, πάντα αυτή ξεχώριζε στις κριτικές από την όποια πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, ήταν μια γυναίκα με βαθιά μόρφωση, μια σκηνική ιδιοφυΐα, έτσι την αποκαλούσανε. Μια γυναίκα που ήξερε 5-6 γλώσσες, απόλυτα αφοσιωμένη και δοσμένη στο θέατρο. Μια γυναίκα ανεξάρτητη, πολύ ελεύθερη και για την εποχή της πολύ μοντέρνα. Δηλαδή κάπνιζε, οδηγούσε αυτοκίνητο, είχε αμφιλεγόμενη ας πούμε ζωή προσωπική. Προτιμήσεις και. Ακριβώς. Και ήταν και γόνος αριστοκρατικής γενιάς. Ακριβώς, αριστοκρατικής καταγωγής. Δηλαδή μια γυναίκα που τότε ήταν πάρα πολύ σπάνια εκείνα τα χρόνια. Οπότε αυτή της η φύση και η ευγένειά της, η καλοσύνη της, το ότι δεν χωνότανε σε. Για να πάρει ρόλο σε οτιδήποτε. Και η διαφορετικότητά της. Ακριβώς, η διαφορετικότητά της, η ιδιαιτερότητά της, πάνω στο οποίο εστιάζουμε και στην παράσταση. Δυστυχώς ήγηρε τον φθόνο των συναδέλφων της. Κάποια στιγμή της δόθηκαν ρόλοι, αλλά και πάλι πολεμήθηκε από το γνωστό ζεύγος. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Μηνοτύπα ξυνήμα. Ακριβώς. Ήταν το αντίπαλο δέος της Κατίνας Παξινού. Ναι, το οποίο υπέσκαπτε συνέχεια. Την πορεία της Ελένης Παπαδάκη. Λοιπόν, μεγαλούργησε στην εποχή της θεατρικά, όσο πρόλαβε. Δυστυχώς σκοτώθηκε στα 41 της, αφού τη γράφει από το ΣΕΗ μετά την κατοχή, στα Δεκεμβριανά. Διεγράφει από το ΣΕΗ, από το σωματείο της, ως δοσύλλογη, επειδή είχε φιλικές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό, το Ράλι, ο οποίος θεωρείται ο δοσύλλογος. Η οποία Παπαδάκη μέσα από τη σχέση της με το Ράλι βοήθησε και έσωσε πάρα πολλούς ανθρώπους από την εκτέλεση. Δηλαδή, μέχρι και τελευταία στιγμή στους ανθρώπους. Και δεν βρέθηκε κανένας να την υποστηρίξει όταν χρειάστηκε. Υπάρχει μάλιστα στην παράσταση και μία επιστολή της πεζογράφου Λιλί Κασνάκου, που η καταγωγή της είναι από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο Κρήτης, η οποία αποδεικνύει το πόσους ανθρώπους είχε σώσει η Ελένη Παπαδάκη από το εκτελεστικό απόσπασμα. Στα Δεκεμβριανά, λοιπόν, στην Αθήνα που φλέγεται και έχει γίνει εμπόλεμη ζώνη, συλλαμβάνεται και εκτελείται. Μέσα σε μία νύχτα. Ήταν το επώνυμο θύμα των Δεκεμβριανών. Και δεν έφερε, παρότι γνώριζε, είμαι αθώα, δεν είχε κάνει κάτι, παρόλα αυτά δεν έφερε αντίσταση, ούτε τίποτα. Έφυγε ούτε, από ούτε το έφυγε. Παράθυρο που προσπαθούσαν να την. Ακριβώς. Και με ανώνυμα σημειώματα είχαν προσπαθήσει να την πείσουν να φύγει, να κρυφτεί ότι κινδυνεύει. Και αυτή έλεγε: δεν έχω τίποτα να κρύψω, αν με πάνε σε δίκη. Δηλαδή ήταν σε τέτοιο κόσμο. Ναι. Έχω αποδείξει ένα σωρό να αποδείξω την αθότητά μου. Οπότε, αν ήταν ένοχη, όπως την λέγανε, οτιδήποτε, η συναδελφή της. Θα έφυγε, θα τόσκαγε, οτιδήποτε. Και μάλιστα. Την ιστορία αυτής της γυναίκας, έχοντας την εμπειρία της παράστασης, τη γνωρίζουμε οι νεότερες γενιές, ξέρουμε για την Ελένη Παπαδάκη, ή είναι ένα κομμάτι της ιστορίας είναι ένα μας κομμάτι που επειδή είναι η πιο μελανή σελίδα του θεάτρου μας, του ελληνικού θεάτρου. Δύσκολα οι άνθρωποι μιλούν για αυτήν την ιστορία.
μιλάνε έτσι με ψιθύρους, λίγο στα σκοτεινά για αυτήν την ιστορία. Να πω κάτι σε σχέση με αυτά τα πολύ σωστά και ωραία που είπε η Μαρία, ότι η Ελένη Παπαδάκη είχε φιλικές επαφές με το Ράλι, αλλά ο Ράλις, εκτός από δοσύλλογος πρωθυπουργός, από πρωθυπουργός δηλαδή της κατοχικής κυβέρνησης, ήταν και πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου. Οπότε δηλαδή έπαιζε στο Εθνικό Θέατρο και τύχαινε ο πρόεδρος του θεάτρου στο οποίο εργαζόταν να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Και να τη θαυμάζει φυσικά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Και φυσικά και άλλοι έπαιζαν μαζί στο Εθνικό, μαζί της. Το λένε και στην παράσταση, και αριστερή και δεξιή και όλα. Απλά κατηγορήθηκε, βρήκανε αφορμή λοιπόν, διέγραψαν από το ΣΕΗ, που ήταν κάτι αδιανόητο, και την βάλανε στο μαύρο πίνακα. Στη μαύρη λίστα. Ακριβώς. Και στα Δεκεμβριανά, 21 Δεκεμβρίου του 1944, είχε πάει στο σπίτι του Μιράτ για διασκέδαση ή οτιδήποτε. Εκεί τη συλλαμβάνει η πολιτοφυλακή, την ίδια νύχτα εκτελείται. Δηλαδή δεν πέρασε από δίκη αυτό που ήθελε και ήταν το σωστό. Δεν τη δόθηκε καν ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Μαρία, να ρωτήσω λίγο τον Μάνο καταρχήν, γιατί επέλεξες αυτό το έργο. Και πώς μελέτησες, ήταν κάποιο βιβλίο, ιστορικά δηλαδή, πώς είδες τα γεγονότα. Μέσα, το τελευταίο χρόνο έχω αρχίσει και σκηνοθετώ. Η πρώτη παράσταση που είχα σκηνοθετήσει ήταν το έργο της Λουλάς Αναγνωστάκη. Είναι μια πολύ σπουδαία συγγραφέας, που η καταγωγή της είναι μάλιστα από το Ρέθυμνο, από το Αμάρι. Ποιο έργο της, το σε εσάς που με ακούτε, με την Όλια Λαζαρίβου, τη Μαρία Ζορμπά και νεότερους συναδέλφους. Και εκεί το θέμα ήταν η ετερότητα. Με αφορά λοιπόν η ετερότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο έργο της Αναγνωστάκη, βλέπαμε πως η ετερότητα συναντά την παγκοσμιοποίηση, τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο που ζούμε τώρα. Στην περίπτωση της Ελένης Παπαδάκη, βλέπουμε πως η προσωπική της ετερότητα συναντά την πιο σκοτεινή περίοδο της χώρας, αυτή του εμφυλίου πολέμου. Και τελικά τη στοιχίζει και τη ζωή της, έτσι. Και τελικά τη στοιχίζει την ίδια της τη ζωή. Είναι το τίμημα τελικά του να είμαστε διαφορετικοί. Μάλλον υπάρχει ένα τίμημα όταν είμαστε διαφορετικοί, που κρινόμαστε και μπορεί να έχουμε και άλλη κατάληξη. Νομίζω στη ζωή μας γενικότερα. Το αποδεικνύει και η ιστορία, αλλά και η καθημερινότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι και στις μέρες μας, και αυτό προσπαθεί η παράσταση, να συνομιλήσει με το τώρα. Δίνεται σαφέστατα η ευκαιρία, το δραματικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο του θεάτρου, επροκειμένου, η Ελένη Παπαδάκη, να επιστρέψει στο χώρο της, στη θεατρική σκηνή, για να αφηγηθεί το εμφύλιο κύτταρο του θεάτρου, του καιρού της, του τόπου της, αλλά και του ίδιου μας του καιρού. Και εν τέλει να δικαιωθεί. Αυτό είναι ο στόχος μας και η φιλοδοξία μας, να δικαιωθεί, ναι. Δικαιώνει τελικά τους αδικαίωτους. Πιστεύω, ναι. Ή προσπαθεί. Ναι, ακριβώς. Προσπαθούμε. Το τίμημα φυσικά υπάρχει και είναι μεγάλο, αλλά η παράστασή μας, πέρα από το ότι αναδεικνύει ιστορικά στοιχεία, δράει και σαν αλληγορία για το πώς το διαφορετικό γίνεται ή δεν γίνεται αποδεκτό και πώς θα έπρεπε να γίνεται, γιατί η ετερότητα και η διαφορετικότητα θα πρέπει να είναι από τα κύρια τις κύριες προθέσεις της δημοκρατίας, της έννοιας της δημοκρατίας. Και η τέχνη ίσα ίσα θα έπρεπε να ενώνει, όχι να διχάζει όπως έγινε τότε. Οπότε δρά και συμβολικά όλο αυτό. Ο διχασμός είναι χαρακτηριστικό του λαού μας, δεν είναι. Από αρχαιοτά των χρόνων. Είναι και της εποχής μας, που γενικώς έχουμε ακούσει και έχουμε δει πολλά. Ακόμα στεκόμαστε κριτικά απέναντι στο διαφορετικό, το δείχνουμε και όταν μπορούμε το χτυπάμε. Νομίζω ότι έχουμε μια δυσκολία στο να σεβαστούμε την προσωπική ιστορία του άλλου, όποια και να είναι αυτή. Πέρα από την προσωπική διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου, την ατομικότητα, το διαφορετικό τρόπο σκέψης, τη μοναδικότητα. Αυτό είναι μια πρωταρχική αρχή της δημοκρατίας, όπως είπε και η Μαρία, και είναι κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Θα ήθελα να πω ότι για τις πληροφορίες που έχει το έργο, τις ιστορικές, γιατί συναντάμε μέσα γνωστά πρόσωπα του θεάτρου, πολιτικούς της εποχής, οφείλω πάρα πολλά στον Μάνο Ελευθερίου, τον σπουδαίο στιχουργό και πεζογράφο, ο οποίος είχε γράψει ένα πολύ σημαντικό μυθιστόρημα, τη γυναίκα που πέθανε δυο φορές,
από τις εκδόσεις Μετέχνιο ναι. και αφορά στη ζωή της Ελένης Παπαδάκη και μου εμπιστεύθηκε όλο το ιστορικό του αρχείο, πάνω από 1000 σελίδες, που είχε μέσα και το ίδιο το αρχείο του Πολύβου Μαρσάν, ο οποίος και εκείνος είχε γράψει ένα λεύκωμα για την Ελένη Παπαδάκη. Εξαιρετικό λεύκωμα, ναι. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Μου εμπιστεύτηκε λοιπόν ο κύριος Μάνος Ελευθερίου όλο το ιστορικό αρχείο και μπόρεσα να γράψω εκ νέου ένα θεατρικό κείμενο, να κάνω την πρόταση στο Εθνικό Θέατρο και έτσι η πρόταση αυτή επιλέχθηκε ανάμεσα σε 100 προτάσεις την περασμένη Άνοιξη και για μία παράσταση την 1η Απριλίου στο Εθνικό Θέατρο στην Πειραματική Σκηνή. Ανέβηκε η Ελένη και μάλιστα η Ελένη Παπαδάκη επέστρεψε τότε ουσιαστικά στο Εθνικό Θέατρο και μάλιστα στη σκηνή Κατίνα Παξινή για να υπερασπιστεί τη φήμη της και το δίκαιο της. Πώς έρχονται και κουμπώνουν όλα. Είναι, Μαρία είναι Κίτσου, σχεδόν. Σε εκείνη την πρώτη πρεμιέρα στη σκηνή στο Σανίδι που φέρει το όνομα της αντιπάλου, της Παξινού. Πώς ένιωθες Ήτανε και πώς είσαι γενικά στις πρεμιέρες. Τα καλά. Αυτό είναι δική συνθήκη. Είναι δική συνθήκη γιατί είχαμε με τη Μαρία, την οποία αγαπώ, εκτιμώ, θαυμάζω και είμαι πολύ τυχερός. Και όταν τη βλέπω στη σκηνή, γιατί άμα έχεις γράψει κάτι και βλέπεις ένα ηχόχρωμα συγκεκριμένο, έναν άνθρωπο, μια ενέργεια, αυτά τα λόγια να τα ερμηνεύεις στη σκηνή, είναι, δεν είσαι πάρα πολύ. Αλλά επέλεξες, γιατί κουμπώνει ο ρόλος ακριβώς πάνω κουμπώνει, στη Μαρία. Πήγα μία Παρασκευή 1,5 μήνα πριν, γιατί με είχαν ειδοποιήσει, ήταν φεστιβάλ αυτό στο Εθνικό. Και με θέμα τον Εμφύλιο. Με θέμα τον Εμφύλιο και ειδοποιηθήκαμε έτσι, ας πούμε, όχι τελευταία στιγμή, αλλά όχι και αρκετούς μήνες πριν. Και έτσι πήγα μία Παρασκευή, έπαιζε τη Δεσποινίδα Τζούλια μοναδικά η Μαρία πέρυσι. Και πήγα και της λέω, Μαρία, είχα πάει και τη βρήκα μόλις βγήκε από την παράσταση. Εξασιασμένος, ενθουσιασμένος, γιατί το είχες στο μυαλό σου. Το είχα στο μυαλό μου και αυτά. Και ήμουν και εγώ έτσι από την παράσταση που τελείωσα. Και μέχρι να το αποβάλω όλο αυτό είμαι... Στο τέλος παράστασης, πριν ξεκινήσει η παράσταση στην πρεμιέρα. Πριν ξεκινήσει η παράσταση, είναι πάντα έχω άγχος. Απλά στις πρεμιέρες το άγχος είναι αυτό το άγχος που... Σε διαλύσει, σε καταπίνει, αλλά καταφέρνεις να το δαμάσεις και με το που πατάω στη σκηνή εξαφανίζεται. Αλλά κάθε φορά είναι σαν να είναι πρώτη φορά για μένα, γιατί προσπαθώ να κρατώ ζωντανό το ρόλο και το κείμενο και το έργο. Σαν να γεννιέται κάθε φορά, είναι η πρώτη μέρα της παράστασης. Είναι όμως και η εργατικότητα της Μαρίας. Δηλαδή, μιλάμε για ένα διάστημα ενός... 1,5 μήνα είχαμε ουσιαστικά. Και μπόρεσε μέσα σε 1,5 μήνα να δουλέψει το ρόλο, να μάθει το κείμενο. Μετά ξαναδουλέψαμε για φέτος, για το δεύτερο κύκλο των παραστάσεων. Να εντρυφήσω ακόμα περισσότερο στη ζωή της Ελένης Παπαδάκη, που και εγώ την ήξερα ακριβώς. Τι σκέφτεσαι όμως όταν την υποδίεσαι? Το να τη δικαιώσω αυτό. Δηλαδή το έχω πάρει πάρα πολύ προσωπικά. Με έχει αγγίξει το μέρα στο Ο ρόλος σε απασχολεί και τον κουβαλάς όλο το 24ωρο, ακόμα και τώρα που είσαι εδώ για να δώσεις συνέντευξη. Έχω παρατηρήσει, παιδιά. Για πες μας. Ότι όποτε αναλαμβάνω ένα ρόλο, με ένα περίεργο τρόπο και χωρίς να το κάνω ηθελημένα, αρχίζω και ντύνομαι σαν το ρόλο, αρχίζω και μιλάω σαν το ρόλο, φτιάχνω το μαλλί μου σαν το ρόλο, χωρίς να το κάνω το όμως επίτηδες. Ναι, το βιώνω πάρα πολύ. Για να αποφορτιστώ από την παράσταση χρειάζομαι σίγουρα 2 ώρες μετά. Ναι, το παίρνω πολύ προσωπικά, ναι, θεωρώ τεράστια ευθύνη, κάθε ρόλο, αλλά πόσο μάλλον τον αποκαταστήσει την αλήθεια σε σχέση με ένα πρόσωπο υπαρκτό και αμφιλεγόμενο. Το γεγονός που το θαύμαζα πριν ακόμα το γνωρίσω τόσο βαθιά όλο αυτό. Το γνώριζες πριν. Ναι, όπως όλοι μας όμως. Αυτό το μυστηριώδες πέπλο, η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της που άδικα χάθηκε στα Δεκεμβριανά, μέσα σε μια νύχτα που βρήκαν το πτώμα της 1 μήνα μετά σε φρικτή κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, ήξερα γενικά πράγματα. Ειδικά όμως, όταν διάβασα και εμένα μου πρόσφερε ο Μάνος το αρχείο του, όχι απλά συγκλονίστηκα, ήταν να κλαίω με λίγους, δεν μπορώ να σταματήσω και κάθε φορά το παθαίνω αυτό στην παράσταση, στο τέλος, γιατί έχουμε μια προβολή στο τέλος. Δεν μπορώ να σταματήσω, να κλαίω με λιγμούς πραγματικά, σαν Σαμαρία δηλαδή εκείνη τη στιγμή και να νιώθω ότι έστω και λίγο έχω δώσει το έναυσμα σε κάποιους ανθρώπους να ψάξουν, να μάθουν, να δουν, γιατί ήταν άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο αυτή η γυναίκα. Μαρία, μας λες ότι σχεδόν σε κάθε παράσταση έχεις ένα καρδιοχτύπι γλυκό, ένα άγχος. Ναι. Ακόμη κι αν παίρνεις διθυραμβικές κριτικές,
αν οι συνάδελφοί σου σε εκτιμούν απίστευτα, αν και σε έχουν διαλέξει σημαντικοί σκηνοθέτες, βραβεία όπως αυτό το Μελίνα Μερκούρη, δεν σε καθησυχάζουν, δεν σε κάνουν να πιστέψεις, ναι, είμαι ένα ταλέντο τελικά. Σου δίνουν μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή και δύναμη για να συνεχίσεις, αλλά επίσης σε κάνουν να νιώσεις την ευθύνη ότι πρέπει αυτό να το αποδείξεις ή να συνεχίσεις την πορεία σου και να εξελιχθείς ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, δεν σε καθησυχάζει καθόλου. Το αντίθετο, θα έλεγα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Εκτός από το θέατρο που κάνεις, που τα αγαπάς, που παθιάζεσαι, έχεις σκεφτεί να κάνεις τηλεόραση, να σε μάθουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να σε αναγνωρίζουν? Αυτό που λένε για τη Μόστρα. Ναι, για τη Μόστρα δεν θα έκανα κάτι. Έχω κάνει μια δουλειά στην τηλεόραση για τη ζωή του Καριωτάκη. Που υποδεόμουν τη Μαρία Πολυδούρη. Ναι. Που ήταν κάτι που πάντα έλεγα ότι αν κάνω τηλεόραση θα κάνω κάτι τέτοιο, κάτι εποχής, κάτι τέτοιο. Και έκανα πάλι κάτι βιογραφικό, μια βιογραφία. Ή επιλεγμένες δουλειές με τον Πάντο Κοκκινόπουλο. Αλλά γενικά όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό το να γίνω ευρέως γνωστή. Εάν υπάρχει ένας ρόλος που με τριγκάρει, ένα κείμενο που με τριγκάρει, θα μπορούσα πολύ άνετα, δεν έχω πρόβλημα με τηλεόραση. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι που θέλεις, που προτιμάς. Θεωρείς ότι με όλους τους ρόλους, μάλλον σου δίνεται ένας ρόλος. Ναι. Ανεξάρτητα από το τι είναι, μπαίνεις σε αυτό και το βιώνεις. Είμαι πάρα πολύ. Είσαι επιλεκτική πολύ. Είμαι επιλεκτική, αλλά είμαι πάρα πολύ τυχερή. Πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί πάντα μου προτείνουν ρόλους που με ιντριγκάρουν απίστευτα. Δηλαδή δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να μου προτείνουν κάτι και να αναγκαστώ να πω ναι, γιατί δεν έχω δουλειά ή οτιδήποτε. Ναι, προτιμώ γενικά σύνθετους χαρακτήρες ή σκοτεινούς χαρακτήρες. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να έχω μια πρόκληση. Δεν προτιμώ την γλυκούλα, την ρομαντικούλα, την τέτοια. Παρόλο που μπορώ να παραπέμπω σε αυτό, αλλά όχι μεταμορφώνω εκείνη τη στιγμή. Είναι ο δαίμονας από μέσα, ας πούμε. Προτιμώ τέτοιους χαρακτήρες, γιατί έχουν μεγαλύτερη πρόκληση για να ηθοποιώ. Στα δύο λεπτά που απομένουν, θέλω να κοιταχτείτε στα μάτια και θέλω να πεις τι αγαπάς και γουστάρεις πολύ στο σκηνοθέτη, φίλο και συνάδελφό σου και είπες ναι για αυτή τη συνεργασία και μετά το ανάποδο. Λοιπόν, θέλω να του πω ότι και ο Μάνος είναι ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο που μου έχει σταθεί πάρα πολύ και από την αρχή για την πρώτη μας παράσταση και όποτε τον χρειάστηκα και πολλές φορές χωρίς να τον χρειαστώ ήταν εκεί μόνος του για να με βοηθήσει και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Και τον καταλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί έχουμε περάσει και δύο πρόσφατα μάλιστα μια τραγική εμπειρία. Και νιώθω με τον Μάνο σαν να συνομιλούμε, σαν να είμαστε αδελφές ψυχές. Δηλαδή πολλές φορές μου λέει πράγματα που λέω Μάνο, πώς το ξέρεις αυτό. Μου λέει, μ' αρέσει, καταλαβαίνω, σε διαβάζω. Και είμαι τόσο τυχερή που κάνω αυτή τη δουλειά και σε ευχαριστώ. Εντάξει, θα φορτιστώ εγώ συναισθηματικά, όχι μόνο εσύ. Δεν είναι εύκολο τώρα αυτό, μετά από αυτά που είπε η Μαρία. Τη Μαρία την αγαπάω πολύ, την εκτιμώ, τη θαυμάζω. Είναι άνθρωπος της ζωής μου. Είναι άνθρωπος του θεάτρου που αγαπάω και είναι άνθρωπος της ζωής μου. Οπότε δεν μπορώ να... Είναι το ταλέντο της, είναι το ήθος της, είναι η εργατικότητά της, είναι η μοναχικότητά της που αγαπώ πολύ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί... Θα γίνουμε μελό τώρα. Και να μην πει τίποτα άλλο, μας συγκινήσατε πάρα πολύ και νομίζω απόψε στο θέατρο θα μας συγκινήσετε με αφορμή μια άλλη γυναίκα, πούσα παρούσα, ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Για την αμεσότητα και την ειλικρίνειά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας περιμένουμε αν μπορέσετε. Θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε. 9 η ώρα το ραντεβού, κινηματοθέατρο Αστόρια για την Ελένη. Διαφημίσεις. Το χρειαζόμαστε, ναι. Κι ας ήταν πόρτες.